Η άνοδος του παιδικού επίπεδου οδηγεί τις γυναίκες πολύ λογικά στο να ζητούν να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Η στόχη μας στην κατάσταση του μαστού είναι πολύ απλή. Θέλουμε να έχουμε καλό ζωικό αποτέλεσμα, αλλά πιο βασικά δεν θέλουμε να εμποδίσουμε την χειρουργική ομάδα να διαγνώσει περαιτέρω το οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στο μαστό. Τα αποτελέσματα μπορούν να είναι από άριστα, καλά και αναπτυκτικά μέτρα έως κακά. Οι τεχνικές που παρέμβουν σήμερα έχουν μειώσει την πιθανότητα των αποτελεσμάτων να είναι κακά και τις περισσότερες φορές είναι άριστα, καλά και αναπτυκτικά. Ο χρόνος της παρέμβασής μας μπορεί να είναι είτε άμεσα, κατά την οπισθομή του μας την τιμή, είτε απότερα. Πολύ μετά, όταν έχει ολοκληρωθεί η θεραπεία, όταν η γυναίκα έχει ηρεμήσει από το όλο σοκ της διάγνωσης και επομένως μπορεί ίσως και να χειριστεί καλύτερα τις ανάγκες της και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η άμεση αποκατάσταση έχει ορισμένα περιορισμένα. Είναι ιδανική σε ασθενείς που έχουν πρόβλημα σοκ. Μειώνει πάρα πολύ το ψυχολογικό τραύμα. Η αποκατάσταση είναι μια αντιπλαστική επέμβαση όχι μόνο σωματικά αλλά και φυσικά. Δεν αυξάνει τη συχνότητα των ανθρώπων. Δίνει ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Έχει όμως και καθιστεί κάποια αντιμετήματα, γιατί μπορεί λόγω ενός μεγαλύτερου χειρουργείου να καθυστερήσουν τη συμπληρωματική θεραπεία ή επίσης να χρειαστεί από τα ευρήματα των χειρουργών κατά τη διάρκεια του χειρουργείου να αλλάξουμε το πλάνο μας και επομένως να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε αστικά σχεδιάσει. Η απότερη αποκατάσταση έχει σαφώς λιγότερες εκπαιδευτικές σχέσεις με την άμεση. Είναι γνωστή η βιοψία, το καλύτερο σχεδιασμό, έχει ολοκληρωθεί η όλη η αντιμετώπιση του ασθενού. Έχει όμως κάποιες τεχνικές δυσκολίες, γιατί δεν πάμε να χειρουργούμε σε ένα έδαφος που υπάρχει στο γενικό τραύμα. Και οι σκύπια έχουν χάσει την ευπλαστότητά του μετά από την προηγητή συνθεραπεία, είτε είναι χειρουργική, είτε είναι ακτινοβολία, είτε είναι χειμοθεραπεία. Η επιλογή της τεχνικής εξαρτάται από την επιθυμία του ασθενούς. Εμείς οφείλουμε να δώσουμε όλες τις αναπτυχές λύσεις, σαν αυτές που θα ακούσετε σε λίγο, και από οικολογικούς παράγοντες. Άρα απαιτεί ένα συνδυασμό οργάνωσης και από την ιατρική ομάδα, μαστολόγος, οκολόγος, οκτινοθεραπευτής, πλαστικός χειρουργός, αλλά και βέβαια ανάλογα και με το τι θέλει η ίδια ασθενής. Οι τεχνικές μας είναι δύο κατά βάση, τεχνικές μετατόπισης όγκου και τεχνικές αποκατάστασης όγκου. Οι τεχνικές μετατόπισης όγκου αφορούν μικρά ελλείμματα. Μπορεί να είναι μια απλή σύγχυση σε πρόσωπο, αν το κύριο είναι μικρό. Μπορεί να μετακινήσουμε δέρμα και λίπος από τον μαστό για να τον αποκαταστήσουμε σαν εικόνα. Μπορεί να μετακινήσουμε τη θυμή και τη θηλαία άλλου. Κάνουμε δηλαδή κάτι σαν αυτό που κάνουμε στην ανόρθωση στη μείωση του στήθους. Ή τέλος μπορεί να κάνουμε πραγματικά τέτοια επέμβαση, αν γνωρίσουμε προημίου ότι αυτό που εμείς σχεδιάζουμε να περάσουμε περιλαμβάνει και τον κύριο που έχουμε. Μερικές εικόνες. Βλέπουμε τον κύριο που βρίσκεται στον άνω πόλο και μετακινούμε τον κάτω πόλο του μαστού για να έχουμε ένα αρκετά καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Εδώ κάνουμε μια ουσιαστική επέμβαση μείωσης. Το κύριο βρίσκεται στον κάτω πόλο του μαστού, ακριβώς στη μέση. Η αμείωση, η ανόρθωση δίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι όπως η κλασική επέμβαση που θα κάναμε σε μια γυναίκα που έχει ανάγκη από ανόρθωση ή μείωση του στήθους. Τοπικούς πυρνούς, μεταφέρουμε λοιπόν δέρμα από κοντινές περιοχές για να δώσουμε μια φυσική εικόνα στο στήθος. Ή τέλος μεταφέρουμε δέρμα από την κοιλιά ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το μαστό. Οι τεχνικές αποκατάστασης όγκου αφορούν σαφώς μεγαλύτερα ελλείμματα, μεγάλες εκτομές ή και μαστεκτομή. Εκεί έχουμε κάποιες δυνατότητες οι οποίες διαβαθμίζονται ανάλογα με την απλότητα αλλά και την αποτελεσματικότητά τους. Έτσι έχουμε τη μεταφορά λίπους, αυτό είναι κάτι σχετικά καινούριο όσον αφορά το στήθος και θα το συζητήσουμε. Έχουμε τη χρήση διαταθήλων δέρματος με εκθέματα, είναι ίσως η πιο συχνά εφαρμοζόμενη θεραπεία στην Ελλάδα. Έχουμε χρήση τοπικών κρυμνών, όταν έχουμε ανάγκη από διάφορες ειδικές καταστάσεις. Ή μπορούμε να κάνουμε απομακρυσμένους κρυμνούς, δηλαδή να μεταφέρουμε δέρμα και λίπος από σημεία που είναι μακριά από το σώμα και θα δούμε σε λίγο τι εννοώ. Η μεταμόσχευση λίπους είναι η διαδικασία κατά την οποία παίρνουμε λίπος από ένα σημείο του σώματός μας, από την κοιλιά, από τους βοφούς, από τον καϊνά της ράχης και στη συνέχεια το τοποθετούμε στην περιοχή που έχει το έλαιο. Έχει λοιπόν μικρή παρέμβαση συνδόντρια, αντίθετα έχει και ένα όμορφο, θα έλεγα, ότι έχουμε καλύτερο σχήμα, σαν να κάνει μια μικρή παράγραψη. Είναι πολύ γνωστή σε εμάς τεχνική,
Έχει βέβαια κάποιες οικολογικές ανησυχίες που μέχρι στιγμής βέβαια δεν φαίνονται να επιβεβαιώνονται. Υπάρχει μια μεγάλη σειρά με περίπου 4.000 περιστατικά στην Αμερική και στην Ιταλία, όπου δεν έχει δείξει ότι η αποκατάσταση με αυτή την τεχνική αυξάνει το κίνδυνο υποκριτοποίηση του καρκίνου. Και θέλει βέβαια πολλαπλές συνεδρίες. Βέβαια οι πολλαπλές συνεδρίες, δηλαδή να κάνουν μερικές φορές αυτή τη διαδικασία, γίνονται με τοπική αναισθησία, δεν απαιτούν νοσηλεία του ασθενούς, είναι πολύ απλές για την ίδια και για μας. Εδώ θα δείτε μερικές εικόνες, η αποκατάσταση μετά από μια μερόπνευμα μαστεκτομή. Η εικόνα που βλέπετε, ένα μεγάλο πλούσιο στήθος, είναι μόνο με λίπος. Η εικόνα είναι από τον γκουρού της τεχνικής αυτή, τον Ρότερ Κούρ, που βρίσκεται στο Μαϊάμι. Είναι ένα έξυπνο παράδειγμα πως μόνο με λίπος μπορεί κανείς να έχει μια πραγματικά πάρα πολύ καλή αποκατάσταση. Αντίστοιχο παράδειγμα εδώ. Αυτό είναι μονόπλευρη η ετερόπλευρη μαστεκτομή, αποκατάσταση και εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Οι διατατήρες δέρματος και τα εκτέματα, όπως σας είπα, είναι η συχνότερη τεχνική που εφαρμόζουμε στην Ελλάδα. Είναι μια απλή αισθητικά τεχνική, άρα δεν ταλαιπωρούμε ιδιαίτερα τον ασθενή, δεν χρειάζεται να πάμε από κάπου αλλού, να ταλαιπωρούμε από κάπου αλλού ιστούς για να φτιάξουμε το στήθος και έχει μια πολύ γρήγορη ανάπτυξη. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Και επίσης εξαρτάται πάρα πολύ το αποτέλεσμα από την ποιότητα του δέρματος μετά την μαστεκτομία.